Copy, we're paying 50 kilo in a second. I'm doing an elevation on Delta. Do you measure? Από πάνω και τα πατίνια, βλέπεις. Εδώ, έχει... τουβλάκια, βαλιτσάκια. Τζίτζερλα, μπίτζερλα, εργαλεία ποσό. Καινούρια αυτά, ρε. Ναι, του ήταν καινούρια. Βαλιτσάκια καινούρια όλα. Του ήταν καινούρια. Εργαλεία, ηλεκτρικά, του γιατρού. Ταμιακές μηχανές. Μαθαίνουν τα παιδάκια να εισπράττουν. Ναι, ναι, να δούμε από πού θα εισπράττουν. Λοιπόν, χαλάκια καινούρια. Πάμε και εδώ τώρα στον πόλεμο τη κουβέρτα. Λοιπόν, τούτα δες. Εδώ πάντως είναι τα μόνα που δεν μου κολλάνε στο μαγαζί και τα φέρνει συνέχεια. Γεμισμένο μαξιλάρι. Πόσο? 5. 5 ευρώ. Ναι. Γεμισμένο. Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε αυτά που βλέπεις. Και πάμε στα... Από χαλάκια, χαλιά, γούνινα... Ναι, ένα τέτοιο φορά. Η αδερφή σου ένα τέτοιο φορά για χθες. Είναι στη μόδα. Λέω ρε, μπαίνει μέσα και ο κόσμος. Αυτό είναι που παίζει στο Στάσου Μίγδαλα που φόργανε την Πέρτα. Στάσου Μίγδαλα! Στάσου, μην τρέχει! Λοιπόν, εδώ, φραπιέρες. Φραπιέρες έχεις φέρει πολλές. Τώρα το στιέρες. Ποσό. Θέλανε και χρώμα. Ροζ, φιστική. Είναι... Ρε φίλε, φεύγουνε τώρα αυτά. Ω, κρεπιέρα. Δες ωραία κρεπιέρα. Πολύ καλές. Φέραμε για τα κουλούρια τώρα τα Χριστούγεννα, παίρνανε με τον κάδο το μίξερ. Και τα κουλούρια τα... μείνανε. Ξυριστικές λοιπόν, ξυριστικές μηχανές, καινούριο είναι αυτά. Πυρέξ. Ξυριστικές μηχανές. Πυρέξ, μπλέντερ. Πολύ ωραία. Ποτήρια ποσό, είναι τα ίδια. Ναι. Είναι ποσό, τίποτα δεν έχεις. Ποτήρια, ακού να δεις, ποτήρια πρέπει να φουλάρωμε γιατί θα ανέβει το γυαλί. Να πάρουμε τιμή. Πρέπει να φουλάρωμε, λέει. Μα ό,τι έχεις τώρα δεν είναι τα ίδια. Ναι, εντάξει. Είναι... Ακού να δεις, αυτό φεύγει, πρέπει να φεύγει ένα κυβότιο την ημέρα. Γιατί να σου πω, είναι... Τα φτηνά του νερού. Είναι ένα ευρώ ή τριάδο. Ω. Δεν είναι κάτι και τέλει. Εδώ αυτά παιδιά που θα έχετε δει και σε γάμους, από εδώ τα παίρνουν, να ξέρετε. Πολύ ωραία αυτά. Αλλά είναι φοβερά. Αυτό όποιος τα σκέφτηκε... Τούτο είναι εξάδα. Εξάδα. Ένα ευρώ. Όχι. Δύο ευρώ. Όχι, είναι πιο ακριβά αυτά. Α, είναι, είναι πιο ακριβά. Α, εντάξει. Λοιπόν, εδώ. Ωραίο πράγμα. Τι είναι αυτό, για τα παιδάκια. Θερμό. Και ωραίο και λαφρύ και... Επιστοποιήσεις με τα πάντα του. Ό,τι θέτε. Σόμπες. Σόμπες. Ηλεκτρικές κουβέρτες. Οπ. Παίρνουν ηλεκτρικές κουβέρτες. Ναι, 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 ναι. Α, και μέσα είμαι σε ένα καραόκε. Ναι. Πώς ήρθε αυτό το πράγμα. Τα ακούω λες... εγώ την Κανάρα, δεν θυμάσαι. Καλά. Πάει και αυτά. Λοιπόν, ατελείωτο το μαγαζί. Στο τέλος έπρεπε να έχει και πονο, για τον, τον πονοκέφαλο τέτοια. Μπρίκια, μπρικάκια. Τι ακάμε ρε τούτο. Κάμε για ένα καφέ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πού πες. Έχεις μπρίκια για χόβολη. Όχι. Ναι. Πώς δεν έχω. Τούτα είναι για χόβολη. Εδώ, ναι. Μόνο. Δεν μπαίνεις στο τέτοιο. Όχι, όχι. Είναι το μπρούτζινο. Ωραία, φίλε. Για όλα δηλαδή. Σου λέω, έχω κάνει δουλειά. Και για πρώτη φορά ένα άδειο ράφι εδώ. Ναι. Περιμένουμε κούπες να βάλουμε εδώ. Εδώ τι είναι αυτά, ρε, εσύ, του Παναθηναϊκού, έχεις μόνο. Ναι, στείλανε. Φαντάσου, δεν φεύγουν του Παναθηναϊκού στην Αθήνα και μας στείλανε εμάς. Λοιπόν, πιάτα. Πιάτα, έχουμε πάλι όλοι στη σειρά. Το μαγαζί είναι άδειο, Γιάννη. Ναι. Έλα από εδώ τώρα. Πρώτη φορά είδα ότι εδώ είχε κολόνα. Που εδώ φαίνονταν τίποτα. Εδώ, κουτιά αποθήκευσης. Α, μπράβο. Καινούρια. Για να κρύβουμε τα χριστουγεννιάτικα μέσα. Σωστό. Να κρύβουμε τα... Παιδιά, και φοβερή τιμή, δες αυτό, 9 ευρώ. Και με ροδάκια. Συμφέρει πολύ πιο πολύ το μεγάλο, το 95 λίτρο.
Απλά να έχεις να το βάλεις όμως. Ναι. Τώρα θα φέρουμε και τα χαμηλά που μπαίνουν κάτω από το κρεβάτι. Βέβαια αυτά είναι καλά και μέσα στο σπίτι να τα έχεις. Να του μαζεύεις τα παιχνίδια του παιδάκιου, του τα πετάς μέσα και τα μολάς, το έχεις εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Καλάθια απλήτων, μπαμπού. Μπαμπού. Και από άπλητα ποσό. Δες εδώ καλάθια απλήτων. Ποσό καλάθια. Ποσό καλάθια. Χρωμοπαγίδες, σακούλες καινούριες, αρωματικά για μηχανήματα, κρεμάστρες. Μανταλάκια, σουβλάκια. Εδώ πάει, που λέει, σουβλάκια. Εδώ πάει που λέει ήδη πρικός ο Γιάννης ο Καλότυχος. Ναι. Τούτο το κομμάτι μου θυμίζει τέτοιο πράγμα. Πιάτα, πιατάκια, τα πιο μικρά είναι όλα στο ευρώ αυτά εδώ. Τάπερ, ταπεράκια, έχουμε όλα τα μεγέθη, από ό,τι βλέπεις. Σε αυτά είμαστε φουλ. Και ο λόγος που είμαστε φουλ θα σου τον πω. Στα παιχνίδια αδειάσαμε. Γιατί όταν έλεγε εδώ μου ένα τάπερ, ένα παιχνίδι, θέλω το τάδε παιχνίδι. Στα οικιακά τι θα μου πει, θέλω ένα τάπερ. Δεν πουλήσαμε τίποτα οικιακό. Α, ναι, σωστά. Τι θα μου πει, φέρε μου ένα πιρούνι. Ναι. Δεν μπορούσε να δουλέψει καθόλου το οικιακό. Ναι, σωστό αυτό. Γιατί αυτή την πόρτα τι θα σου πει. Φέρε μου μια κουτάλα. Τι άμα τάπερ, δεν τη δει. Και τάπερ θέλει να τα ψάξει λοιπόν, όλα τα. Αυτό σου λέω, θα τα δει όλα. Δεν δουλέψε Μανώλη μου τίποτα σε αυτά. Δεν πειράζει τα τάπερ. Δεν πειράζει, εντάξει, είμαστε γεμάτοι. Λοιπόν, δείτε και αυτά εδώ ρε, για τα παιδάκια για το σχολείο. Με θήκες. Έχουμε φέρει και με κλίπς. Έχουμε φέρει και αυτά. Σιδερένια, έχουμε φέρει και αυτά που είναι στο ευρώ. Ω, πολύ ωραίο. Τα και δύο πατώματα. Όχι. Δύο. Ναι. Το δες. Τυρί, ψωμί και φρούτο από πάνω. Ένα ευρώ. Ναι. Του ευρώ, παιδιά, για το σχολείο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και πολύ καλό. Λοιπόν. Και πολύ φθηνό. Εδώ. Εδώ, κουβέρτες. Σεντόνιδες. Και το κάνεις σεντόνι, ρε. Κουβέρτες τι ο κόσμος τώρα. Κάτσε. Θα βάλεις το μελάστιχο, σεντόνια, ό,τι σχέδιο θέλετε. Και πετσέτες σεντόνι. Έχει ο άλλος, πρόσεξε να σου πω. Έχει ένα στρώμα τα μεγάλα, τα υπέρδιπλα. Ναι. Που είναι και ψηλά. Μπράβο. Έχει σεντόνι με. Ναι, είναι το 2,40. Έχει σεντόνι με λάστιχο. Εδώ σε θέλω κάτι. Όχι. Αυτό είναι μέχρι 2 μέτρα. Είναι το διπλό. Είναι για διπλό κρεβάτι. 1,60 επί 2, αυτό τι είναι, διπλό. Αυτό είναι, ναι. Ναι, να το. 1,80 επί 2. 1,80 επί 2. Είναι το πιο μεγάλο. Ναι, αλλά το ύψος το έχουν γιατί έχει κάτι καινούργια στρώματα που είναι τόσο κοντρά. Δεν ξέρω. Σε έπιασα διάβαση. Αυτό ναι, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, και μέσα σε όλα, τούτα εδώ τι είναι. Πετσέτες. Μπουρνούζια. Μπουρνούζια. Δες εδώ, βάς. Ρε, δίλα σου. Απλόστρες, κουτιά. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι τα είδη γυναικεία. Τα είδη γυναικείας. Ναι, εδώ είναι είδη. Τσάντες, λοιπόν. Εδώ, πιτζάμες, εδώ, αυτό παντόφλες. Είναι. Ρούχα μην παίρνετε, σας το είπα. Μπιτζάμες και σόβρακα να παίρνετε. Δε, πού θα πάμε, έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι κλειδωμένοι. Μην μας ανακλείσουν. Πιγκάλ. Πιγκάλ, σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Απολάς. Αυτά τι είναι. Πλαστικό. Α, πλαστικό. Γιατί τα μεταλλικά σκουριάζουν. Δεν είναι για τα νερά μας, έχουμε και μεταλλικά, να τα, αλλά τα νερά μας δεν. Και μένει πάνω στο πλακάκι σκουριά και άντε να φύγει μετά. Ρε, και τούτο σκουριάζει και τούτο το πράγμα. Εντάξει. Μου και μου έκανε εντύπωση, λέω δηλαδή ήμαρτον. Όχι, φέρνουμε πιο πολύ πλαστικό και όντως το προτιμούν το πλαστικό. Να, μπράβο, άμα την πάθει ο άλλος. Λοιπόν, απλόστρες. Χαμός. Ρολόγια. Σκαμπό. Αποθηκευτικά. Ναι. Κορνίζες, αυτά υπάρχουν πάντα. Ναι. Τα αγιωτικά. Μεγάλη εδώ, χάρη. Εδώ μαζευτήκαν. Ναι, μεγάλη χάρη τους. Μαζευτήκαν. Ναι. Και κανονικά πρέπει να έχει και τα καλλιντικά κάπου. Λοιπόν, τα καλλιντικά να βάφονται να πιένουν οι θείες. Εδώ ραφτικά, είναι και σπαλιά. Ραφτικά, είχα. Α, είχες ραφτικά. Τσαντάκια. Τα έχεις χωμένο. Για μια ώρα ανάγκη, ή να το βάλει μέσα τώρα. Άμα φεύγει ναυτικό, θα το κάτσει και με την τσάντα να το έχει. Α, τούτο. Είναι σετάκι, του ευρώ είναι αυτό. Ναι. Παιδιά, ναυτικό, φαντάρο. Ένα φοιτητή. Φτάνει να ξέρει να ράβει. Εδώ δεν το πιστεύω, αλλά εντάξει. Λοιπόν. Εδώ είναι να βάζω μίνκ. Έχουμε τα εργαλεία μας. Για να δούμε και τα εργαλεία. Εδώ. Θέλει λιγάκι. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα καθαριστικά. Σούπερ μάρκετ ήδη. Εδώ είναι όλα. Σουγκαρίστρες, φαράσια, σουγκαράκια. Αυτά φεύγουν που δεν είναι επώνυμα. Ναι. Δηλαδή η χλωρίνη τώρα. Σωστό. Μια πιο επώνυμη τι θα την κάνεις. Τι χλωρίνη, χλωρίνη είναι χλωρίνη. Λέει, άμα έχει χλώρο και βρώμη χλωρίνη. Τι θα κάνει, δηλαδή, σκούπες, σουγκαρίστρες, σειρματάκια, όλα αυτά. Κουβάδες. Εντάξει. Εσύ χαμός.
Τέτοια φεύγουν αρκετά. Και 5-6 ψαρικά. Λοιπόν, ψαρικά έχουμε ξεμείνει. Και σοβαρά. Ναι. Αυτό απαγορεύεται το ψάρεμα. Ναι, εντάξει. Εδώ. Μέτρο. Πόσο πάει το μέτρο? 1 ευρουδάκι. 1 ευρώ το μέτρο? Πέντε. Όλο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Α, 5 ευρώ. Λοιπόν, ο, ένα. Κάνε 5 μέτρα, ναι, λέω. Ναι. Μέτρα. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα. Καλές απόκριες. Πολύ αισιόδοξο σε βλέπω. Άκου να δεις. Δεν έχουμε φέρει πάρα ναι, πολλά τώρα ακόμα, και χθες. Γιατί χθες. Το φοβάμαι. Ναι. Γιατί την πατήσαμε πέρσι τις απόκριες. Μετά άνοιξε, κλείσε, απεργία, απεργία, κάμε δείξε. Εσύ βλέπω, έχει πράγματα που δεν είναι περσινά. Όχι, έχω φέρει και φετινά. Κάτι δηλαδή, στεφάνια που βλέπω κάτι. Έχουμε φέρει, ναι. Αλλά δεν έχουμε φέρει σε ποσότητα. Γιατί ρε Μανώλη, αν μας κλείσει, ναι. Πες ότι μας κλείνει. Τώρα δεν έχουμε κλείσει. Δηλαδή στην Αθήνα, αυτός που παραγγέλνεις, τι σου λέει, φόρτωσε, ας πούμε. Αυτοί σου λένε φόρτωσε, μη φοβάσαι τίποτα. Ναι. Αυτός είναι το χρήμα. Τι τον νοιάζει αυτόν, ναι, αν κλείσει εσύ. Αν τα έχει πάρει, δεν του καίγεται καρφί μετά. Δεν θα ξανάρθω, ρε φίλε. Καλά. Αυτοί σε βλέπουν, καταρχήν δεν σε βλέπουν σαν Γιάννη, σε βλέπουν σαν ευρώ. Ναι, ναι. Λες τους εντυμένους με ευρώ από πάνω και κάτω και πας όσα τα τραβήξουν να τα πάρουν. Έτσι είναι. Πάμε. Ώρα για διαφημίσεις. Είμαι ναυτικός. Τώρα που φεύγω, πού θα αφήσω το αυτοκίνητό μου? Έχω σκάφος. Αλλά το χειμώνα που το κλείνω, πώς θα το φυλάξω? Ήρθα για διακοπές. Την οικοσκευή μου, πού θα την αφήσω όλο το χειμώνα? Κουνέλης Γιώργος. Ένας σύγχρονος χώρος για τη φύλαξη σκαφών, αυτοκινήτων, οικοσκευής και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται φύλαξη και σωστή αποθήκευση. Κουνέλης Γιώργος. Φυλάξτε και αποθηκεύστε οτιδήποτε χρειάζεστε με τις κατάλληλες συνθήκες σε έναν προστατευόμενο χώρο με όλα τα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Έλεγχος στις μπαταρίες του αυτοκινήτου, του σκάφους ή του δικύκλου σας. Κουνέλης Γιώργος, στους Βαβύλους. Παράδοση και παραλαβή από το αεροδρόμιο ή από το λιμάνι. Γνώρισε την ανακύκλωση, γνώρισε τη Διανόχ. Στόχος της Διανόχ ΑΕ. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση όλων για το μέγα θέμα των απορριμμάτων που αφορά τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Η αύξηση συμμετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση και η βελτίωση της καθαρότητας των ανακυκλώσιμων. Η συνειδητοποίηση των πολιτών ότι η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων είναι υπόθεση όλων μας. Μαζί ανακυκλώνουμε γυαλί, χαρτί, πλαστικό, συσκευασίες, μειώνουμε τον όγκο απορριμμάτων και διασφαλίζουμε την ορθή διαχείριση των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, ενισχύοντας την δράση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Στέλνουμε ένα μήνυμα. Αλλάζω συνήθειες, σώζω το περιβάλλον, κερδίζω ζωή. Ας κάνουμε την ανακύκλωση μια καθημερινή συνήθεια, γιατί η ανακύκλωση είναι πράξη ευθύνης. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά, αυτή την εβδομάδα, θα βρείτε Αλατίνι Γκούντι, μπισκότα, τώρα 40% φθηνότερα. Jacobs Flavors, αρωματικός καφές φίλτρου, τώρα 20% φθηνότερα. Dixan, σκόνη και υγρό τζέλ, 80 μεζούρες, τώρα 30% φθηνότερα. Φρουκτής, σαμπουάν και περιποίηση μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Supermarket Χαρά. Η χιώτικη αλυσίδα supermarket. Με χαρά ψωνίζεις γιατί κερδίζεις.
Καλά Χριστούγεννα πιο νωρίς φέτος στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια διαφημιζόμενα και μη στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές πολλές εκπλήξεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε μας στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28 στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974 817 550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Έλα να σου πω. Δεν πιστεύω ότι στην Αθήνα, δεν είναι όπως η Χίος κλειστή κοινωνία, στην Αθήνα δεν σε ξέρουν. Α, ναι, σωστά, σωστά. Αυτοί πας, σε βλέπουν σαν ευρώ να σου πάρουν όσα πιο πολλά μπορούν. Και να μην σε ξαναδούν, σε περιπτώσει, 5 εκατομμύρια. Θα πάρει άλλος μετά. Ναι, ναι, 5 εκατομμύρια. Άλλος θα πάρει μετά. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εντάξει. Λοιπόν, και στο Λες έχει φέρει για τα παιδάκια σας. Και στο Λες. Σούπερμαν, Σπάιντερμαν. Έχουμε αποστολή από 2 ευρώ. Ναι. Μέχρι 25 ευρώ. Στολή από 2 ευρώ μέχρι 25. Μάλιστα, άμεστο μάλιστα, καλό. Δεν να τη βάλεις μάλλον. Πού να τη βάλεις, λοιπόν. Μου μπαίνει το στο δάχτυλο. Λοιπόν, περούκες. Αυτές είναι... Φτιάρι, να ντυθείς νεκροθάφτης. Αυτές είναι στο ευρώ και αίματα πάνω. Για. Ναι, λοιπόν. Εδώ έχει αξεσουάρ, έχει καπέλα, έχει μάσκες, αυτά είναι τα περισσότερα. Οπ, εδώ τι έχουμε. Οπ. Παιδιά. Το ίδιο φέση. Να το, το βάλε. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί έχετε φέσια στο σπίτι σας. Εσύ μη λες τίποτα, μυρίζει σαν πήγανο. Για καλό και για κακό. Λοιπόν, το θέμα είναι... Είσαι το καλό. Λες να κάνουμε προσπάθεια... Έλα να σου πω, μην νομίζεις, είναι άρχοντας και ο απέναντι. Ναι. Είναι για το λαό του, είναι παλικάρι φίλε. Εντάξει. Έτσι. Εμείς άμα είχαμε ένα... Εδώ ψωμί δεν μπορούμε περίμενε, να πάρουμε. Περίμενε. Ψωμί δεν μπορούμε να πάρουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως αυτοί τον έχουν πόσα χρόνια τον ίδιο. Πάει να πει ότι είναι για αυτούς είδωλο. Ναι, αλλά εκεί όποιος πει αντίθετη κουβέντα. Όποιος πει αντίθετη τον ετρώ. Αμα ανέβεις τώρα εσύ και πει τηλεόραση για τον Ερντογάν. Καλά, και εκεί με είδε στη βγήκε και είπε ότι τους αγαπά τον κόσμο εκεί. Ότι ναι, και ναι, αυτός ναι. Τους τρώει για πλάκα. Και αυτός τους καθαρίζει. Λοιπόν. Όπα και τσεκούρια. Τσεκούρια. Ψεύτηκα αυτά, έτσι. Για τα παιδάκια. Έχει τσιγάνες. Κάποτε γυρίζαμε έτσι και με την παραλία. Είδα, ναι, ναι. Ρε φίλε, είδα μια φωτογραφία στο Λαλό κάπου είσαι. Ναι. Με τον Τζούχλι. Ναι. Την ανέβασες προχτές. Το 94. Το 94, μαλλί που το έχεις, ε. Φόφο, αλλαγή. Και τώρα μείνανε 5 αριθμημένες. Λαλόκα. Ερχόσαι να και στην ναι, Λαλόκα. Ναι, ναι, ναι. Επινακίου η Σπράιτ. Έλα, ρε. Τι σου θύμισα, ε. Λαλόκα. Λοιπόν, παιδιά. Ούζο πορτοκάλι. Όπα, λαγιά. Ούζο πορτοκάλι, ζωή μου ήτανε. Ούζο, το ντόπερμαν ποιο ήταν που πίνει ένας ντόπερμαν, ούζο κοκακόλα, ούζο κοκακόλα. Ούζο κοκακόλα, αυτό θα ήταν πυροτέχνημα, αυτό το πίνες και ανασθέναζε ο τόπος. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα αποκριάτικα. Αυτά αποκριάτικα, έχεις σκοπό να φέρεις και άλλα. Αν όντως όλα θα δεις καλά, πώς θα πάει. Άλλο η πλάκα τώρα, αν όντως πάνε όλα καλά, θα φέρουμε και άλλα.
Περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Δηλαδή, αν δεν ανοίξει, εντωμεταξύ απόκριες, για να πάνε καλά, πρέπει να ανοίξει και τα μαγαζιά της εστίασης για να γίνουν χώροι. Αν δεν τα ανοίξει. Ναι, σωστά, σωστά. Πού θα γίνει, δεν θα και γίνει. Και τα μαγαζιά, η εστίαση λένε για Μάρτι πια. Για, λένε για 15 Μαρτίου. Το θέμα είναι 15 Μαρτίου. 15 Μαρτίου. Καθαρή Δευτέρα. Καθαρή Δευτέρα. Πάνε οι απόκριες. Δηλαδή, ναι, δεν θα βγουν όλοι μαζεμένοι τότε. Ξέρω εγώ, σιγά-σιγά δεν θέλει. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό. Ούτε τον ειδικό κάνουμε κανεί, αλλά. Και το θέμα είναι τώρα, είναι και τα σχολεία. Δεν θα έχουν τα σχολεία πάρτι, θα κάνουν τα σχολεία πάρτι. Εδώ δεν αφήνουν ρε Μανώλη να πάνε, έχουν ανοιχτά τα παράθυρα με 2 βαθμούς απόξω και ανοιχτά τα παράθυρα. Ας έρθουν τα σχολεία να πάρουν κουβερτούλες να έχουν για τα παιδάκια. Δεν ξέρω, η κατάσταση δεν βάδει καλώς. Ο καθένας βγαίνει και λέει το δικό του. Ναι, αυτό είναι το κακό. Το καλό της υπόθεσης είναι ας τους δώκουν και αυτονών 500 ευρώ αυτοί που βγαίνουν στα παράθυρα όλα της τηλεόρασης. Ναι. Ας πάρουν 530 ευρώ. Να δούμε ξαναβγαίνουν. Να δεις. Να τους κόψεις, να τους κόψεις το μηνιάτικο, γιατί αυτοί έχουν παχυλούς μισθούς όλοι. Έτσι, ναι, 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 ναι. Όλοι είναι στα παράθυρα και λένε την άποψή τους, αλλά πέφτει. Ο Κυριάκος πέφτει, ο ένας πέφτει, ο άλλος πέφτει. Το θέμα είναι τι θα γίνομαι εδώ. Σωστά. Δηλαδή, σωστά τα λες. Πρέπει να δεις και τον άλλον. Κόψε του και αυτού που έχει στα παράθυρα. Έχει τα παράθυρα τώρα, λέει το ογκολόγο, πλαστικό χειρούργο. Τι ξέρει ρε αυτό από πλαστικό χειρούργο. Φτιάχνει μύτε ή μύτη μου, εμένα που είναι στραβή, μόνο αυτό μπορεί να φτιάξει. Έτσι. Τι τον έχει και μιλάει για τον κορονοϊό, είναι ειδικό. Όχι. Βγάζουν εκεί τον κάθε επιγραμμένο, λέει το τη βλακεία του κατέβει και λέει κλείστε. Μια κουβέντα είναι το κλείσε, ρε φίλε. Ο άλλος, μα γιατί ξέρεις, τα 550 αυτό θα βγάζει σε μια ώρα. Μπράβο. Ας δώσ' το 530 να δει ξαναβγαίνει να πει κλείσε. Βγαίνει ο καθένας και λέει κλείσε. Είμαστε λέει κάτσε ρε παιδιά. Κάτσε ρε παιδιά. Σωστό. Ο γκολόγος λέει ο άλλος βγήκε. Βγάλ τον. Βγαίνει ο άλλος πλαστικός χειρούργος. Ηλεκτρολόγος. Αυτά. Πού πάμε ρε. Μόνο εσύ δεν έχεις βγει. Εσύ βγαίνεις εδώ και τα λες. Εγώ βγαίνω και λέω ότι δεν βαδίζομαι καλά. Ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του και μέσα στο μετρό της Αθήνας είναι αγκαλιασμένοι. Και οι ταξιτζίδες δεν σε αφήνουν έναν άνθρωπο μόνο. Ναι, είναι παράλογο, Μανώλη. Έχει γίνει παράλογο όλο αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, δεν θέλω να. Να βλέπουμε και το ένα να δεν επηρεάζομαι. Να βλέπουμε δεν και το να άλλο. Όμως, έτσι, να πρέπει, βλέπουμε και τα μπράβο, πρέπει να προσέχουμε όλοι, να φοράμε αφού τη θένε να τη φοράμε. Γιατί τον πρώτο καιρό μας λέγανε ότι δεν κάνει τίποτα. Τα θυμάσαι πολύ. Ναι, καλά. Δεν είχαν φέρει τότε πολλές. Λοιπόν, μπράβο, γι' αυτό το λέω. Λέγανε τώρα αφού μας τις δώκανε τις φοράμε, μέχρι πότε είναι να τις φορέσουμε. Εγώ έλεγε ότι θα λασκάρω με το εμβόλιο. Ήρθε το εμβόλιο. Βλέπεις εσύ να λασκάρει τίποτα. Κάτσε ρε, ακόμα μπαίνουν οι 85. Κάτσε ρε Σιμάνολη. Πάνω από 85 με ένα γιαγιά μου τώρα, έτσι. Ναι. Είναι μέσα στο σπίτι. Ναι. Θυμάσαι. Τι είναι. Σε κάτω σπάσει το χέρι της. Δεν βγαίνει. Ωραία, φίλε. Μπράβο, δεν βγαίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η γριά γυναίκα τώρα. Τι ναι. Να το βάλει το εμβόλιο αυτό μέσα στο σπίτι. Πρέπει να το βάλει γιατί το παραμικρό να κολλήσει. Πιστεύω τέτοιο... ότι πρέπει να μπει 40 με 70 που κυκλοφορεί ο κόσμος free. Να εμβολιαστούν αυτοί πρώτα να σταματήσει και όλο αυτό. Που είναι ο πολλής κόσμος, στον Μπούγιο. Ναι, σωστό αυτό που λες. Δηλαδή, έχει σε μένα κλειστό, έχει τις καφετέρειες κλειστές. Έχεις το... αυτά είναι. Δηλαδή, εμένα τώρα η με έχει ανοιχτό. Αυτή είναι που έχει το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτά είναι ρόδα. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Ναι, ναι. Δηλαδή, μπορεί να είμαι εγώ τώρα ανοιχτός, αλλά του χρόνου τις γιορτές αυτός ο άνθρωπος δεν θα έρθει να πάρει να στολίσει το μαγαζί του γιατί δεν θα έχει να πάρει. Ναι. Δηλαδή, πολλοί το βλέπουν εγώ τώρα είμαι ανοιχτός και τι με νοιάζει. Δεν είναι έτσι. Όχι, όχι. Και μπράβο που το λες αυτό. Δεν είναι έτσι. Και πρέπει κάτι να φτιάξει. Τώρα τι θα φτιάξει, δεν ξέρω. Και εδώ παίζει ρόλο και το άλλο. Το ότι προτιμάμε τα χιώτικα μαγαζιά. Προτιμάμε τα χιώτικα μαγαζιά, αλλά τα προτιμάμε μόνο στο... Δηλαδή, τα προτιμάμε μόνο στο στόμα να το λέμε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή, εκεί το βγάζουμε ανακοίνωση, το λέμε. Αλλά αυτό είναι που λέει, πήρε φωτιά το σπίτι του γείτονα. Ναι. Το δικό μου, αφού είναι μακριά, δεν με νοιάζει. Σωστό. Μακριά αυτό και ας είναι και 2 πόντους. Ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Αν μείνει ανοιχτή η αγορά, θα μείνουμε κι εμείς πάνω εδώ στο βράχο. Σε τούτο το βράχο που μας φέρανε. Μπράβο. Άλλο στο χαρτί πώς είναι τα πράγματα. Η οικονομία ναι, ναι, που λέει ναι, στο χαρτί ναι. Ότι πάμε καλά. Mm. Άλλο στο χαρτί και άλλο στην πράξη. Και άλλο στο δρόμο. Και ο Σιμίτης τότε έλεγε ότι να μπούμε στο ευρώ. Και αυτό όλοι τι παρουσιάσαμε, από ό,τι αποδείχτηκε ήταν ψεύτικο. Τα θυμάσαι, με ψεύτικα στοιχεία μπήκαμε. Αυτός μας έβαλε. Όχι, έτσι λένε, δεν ξέρω, ότι με ψεύτικα στοιχεία μπήκαμε. Τους γελάσαμε. Τους γελάσαμε. Καλά, λέω που δεν θέλανε και αυτοί. Μα έτσι και είμαστε με τη δραχμή όμως, φίλε, ναι, τώρα... εννοείται. Δεν γινότανε, θα είμαστε σαν την Αργεντινή. Ναι, μπράβο. Σαν την Αργεντινή θα είμαστε. Δελτίο για τη βενζίνη, για το φαΐ, για το νερό. Είναι ή του ύψους ή του βάθους. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. Για να ευχαριστούμε πολύ. Η ομάδα, εντάξει, να πούμε και κάτι ευχάριστο. Πάμε στο καλό. Η ομάδα.
να γεννήσετε. Η ομάδα. Η ομαδάρα. Την Τρίτη. Την Τρίτη, την Τρίτη λες εσύ. Την Τρίτη με πήρε. Νονά βρήκες, νονό βρήκες. Θα γεννήσαμε. Την Τρίτη γεννάτε. Την Τρίτη. Την Τρίτη θα γεννήσαμε. Την Τρίτη θα το παίξουμε την Τρίτη αυτό. Και περιμένουν και πάστες όλοι σήμερα. Σήμερα, ας μην λέμε, όχι, δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Ναι. Δεν λέμε τίποτα. Λοιπόν, πρώτα Θεός και είμαστε κομπλέ. Αυξάνεται ο στρατός. Τα παιδάκια θα πάνε. Αγοράκι, είπαμε και το αγοράκι δεύτερο. Αγοράκι το δεύτερο. Η θητεία πήγε στους 12 μήνες. Καλά έκαμε. Καλά έκαμε. Εγώ έκανα 18. Με τις φυλακές. Όχι, κανονικά 18. Κάτσε ρε φίλε. Τι. Εγώ αυτό λέω ρε. 18. Αυτή είναι, ναι. Να το καταλάβει να ήταν γίνει. 9 μήνες. Να γίνει άντρας. 9 μήνες ώσπου να πας. Καταρχήν είχατε κινητά εσείς τότε. Κινητά. Έτσι και το πιάνει ο διοικητής στο κινητό, πίνει στο γραφείο και την έμπτακα πάρε. Ε, κινητά. Πού παρουσιάζει και εσύ. Θήβα. Στο στρατόν Καραμάνο δεν γίνονται διακρίσεις. Θήβα. Θήβα και μετά 96 μεθ. Και επιστήμονα είσαι, θα καθαρίσεις. Εδώ, με τηλέφωνο έπεσε, έτσι. Τι, όχι. Πυροβολικό. Α, πυροβολικό. Ή 96 μεθ, ή 96 τε, ή 147. Και μετά οδηγό στο διοικητή, τι πήγε. Κάτι θα πήγε. Μετά πήγα στα έργα, όχι. Πήγα στα έργα, σου πω την αλήθεια. Πήγα στα έργα και δούλευα αυτό το βράδυ. Σοβάδε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά κάντε μια βόλτα το μαγαζί, είναι πλήρω ανοιχτό. Βάζει μέσα. Πόσα άτομα βάζετε, 12. 12. 12 έπεσε ο αριθμό. Α, ναι, μειώσανε τον αριθμό. 12 άτομα. Από 23 12. Βρε, ας είναι και 12 μέσα. Ας είναι 12. Μακάρι να έχει 12 ανθρώπους όλη μέρα ας μέσα. Ας είναι 12 όλη μέρα και το... Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, αυτά χαρούμενα είμαστε, χαρούμενοι σήμερα, γιατί αυξάνεται ο ελληνικός στρατός. Δυο εγώ και δυο ο Γιάννης. Τέσσερις. Πώς τον λένε το δεύτερο. Γιάννη. Γιάννη το δεύτερο. Ναι. Από πού και σου, ρε Γιάννη. Πεθερού. Α, Γιάννη του Πεθερού. Ναι. Τα ακολουθείτε. Είπαμε ένα, ο πρώτος είναι... Άκου να δεις. Είπαμε το πρώτο δικό μου. Το δεύτερο δικό της, το είχα πει. Γιάννης και Μιχάλης είναι. Ναι. Κι εγώ. Αυτά είναι. Ωραία, φίλε. Να σε κλείσουν στο φρονοκομείο να ησυχάσουν. Οι δυο Γιάννη θα γίνετε τον ταξιαρχό και του Αγίου Γιάννη. Παιδιά, οι υπόλοιποι να κάνετε κοριτσάκια, να βρίσκομαι γκομενάκια. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ. Ναι, γιατί θα θέμε πολλά. Και εσείς που έχετε κάνει κοριτσάκια, αλλά ξέρετε ότι είναι δύσκολο να κάνεις αγοράκια. Θέλει δουλειά. Ναι. Δουλεύει ο μπαμπάς, να δούμε θα γίνομαι. Λοιπόν, όλα αυτά, παιδιά, γεια στο καλό, να είστε καλά και σας περιμένουμε να δείτε εδώ χαμός που γίνεται στο μαγαζί. Γεια. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Αλατίνι Γκούντι, μπισκότα, τώρα 40% φθηνότερα. Jacobs Flavors, αρωματικός καφές φίλτρου, τώρα 20% φθηνότερα. Dixan, σκόνη και υγρό τζέλ 80 μεζούρες, τώρα 30% φθηνότερα. Φρουκτής, σαμπουάν και περιποίηση μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Supermarket Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα supermarket. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Γνώρισε την ανακύκλωση, γνώρισε τη Διανόχ. Στόχος της Διανόχ ΑΕ. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση όλων για το μέγα θέμα των απορριμμάτων που αφορά τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Η αύξηση συμμετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση και η βελτίωση της καθαρότητας των ανακυκλώσιμων. Η συνειδητοποίηση των πολιτών ότι η αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων είναι υπόθεση όλων μας. Μαζί ανακυκλώνουμε γυαλί, χαρτί, πλαστικό, συσκευασίες, μειώνουμε τον όγκο απορριμμάτων και διασφαλίζουμε την ορθή διαχείριση των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, ενισχύοντας την δράση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Στέλνουμε ένα μήνυμα. Αλλάζω συνήθειες, σώζω το περιβάλλον, κερδίζω ζωή. Ας κάνουμε την ανακύκλωση μια καθημερινή συνήθεια, γιατί η ανακύκλωση είναι πράξη ευθύνης. Καλά Χριστούγεννα, πιο νωρίς φέτος, στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια, διαφημιζόμενα και μη, στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας, μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα
που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές πολλές εκπλήξεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε εμάς, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28 στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974 817 550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Σας. Προσέξτε, το γύρισμα που κάνουμε σήμερα έγινε την 1η Απριλίου. Βέβαια, σας το δείχνουμε σήμερα γιατί είχαμε διάφορα άλλα θέματα και δεν προλάβαμε να το δείξουμε κανονικά, γιατί η 1η Απριλίου ήταν Σάββατο. Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή, πότε να σας το δείχναμε. Τη Δευτέρα δείξαμε την ιστιοπλοεία, Τρίτη δείξαμε τους οδηγούς άνω των 80 ετών. Οπότε θα σας δείξουμε το γύρισμα που κάναμε την 1η Απριλιά. Το θέμα μας σήμερα είναι οι πρόορες εκλογές που έχουμε, πότε να τις βάλουμε, Μάιο, 15 Μαΐου. 15 Μαΐου έχουμε πρόορες εκλογές. Θέλετε, πώς σας φαίνεται, σας αρέσει αυτά όλα. 24. Αυτά θα ρωτήσουμε τον κόσμο. Μετά έχουμε και μια λεπτομέρεια, θα σας την πούμε συνέχεια. Λοιπόν, γεια σας, σας ρωτήσουμε κάτι. Yeah. Για τις πρόορες εκλογές, 15 Μαΐου, τι έχεις να πεις. Θα έχουμε εκλογές 15 Μαΐου. Αυτό σε ρώτησα. Θες, δεν θες. Θέλω. Είσαι αποφασισμένος. Ναι. Τις κάνανε γρήγορα για να μην προλάβουν, ναι, να ξέρεις, να μπουκώσουν γύρω-γύρω. Ναι. 15 Μαΐου. Ναι, κοίταξε, άμα γίνουν εκλογές, δεν ξέρεις ποιος θα βγει. Ο ίδιος. Ο Μητσοτάκης θα βγει. Να τα. Πού το ξέρεις. Το έδωσε ο Φλιτζάνη. Το Φλιτζάνη το είδα, φίλε. 15 Μαΐου, ετοιμάσου, μη χαθείς. Ξεσκόνησε το εκλογικό σου βιβλιάριο. Αυτό θα βγει 100%. Ωραία, θα βγει. Αλλά με άλλο μαζί, όχι μόνος του. Τώρα δεν βλέπεις το Σιμίτι ότι τρέχει από εδώ από εκεί, κάτι πάει να κάνει. Με το Σιμίτι. αυτά δεν γίνονται. αυτά δεν γίνονται. Καλό μήνα δεν πρόλαβα το πω του ανθρώπου. Να σε λίγο, ξέρεις, πιο μη φαίνεσαι πάρα πολύ ότι με ακολουθείς. Να, εδώ, χαίρετε, ας ρωτήσουμε κάτι. 15 Μαΐου έχουμε πρόορες εκλογές, πώς σας φαίνεται? Πώς να μου φάνει. Θέτε, να κάνουμε. Ε, δεν θέμε. Εσύ τι λέτε. Όπα, πα, τίποτα, κανένα. Μα αφού θα έχει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά όλα θα γίνουν εκλογικά. Να το, είδες. Αυτό συνήθως είναι εκλογικό κέντρο. Τσάκα έβαλε ένα οικιαστήριο. Βρε, λες να μην είναι πρωταπριλιάτικο το γύρισμα. Λες να μην είναι πρωταπριλιάτικο. Να δω, κύριος. Σου ρωτήσουμε. 15 Μαΐου έχουμε εκλογές. Τι έχεις να πεις? Ναι, καλώς να έρθουμε. Α, καλώς να έρθουμε. Λες να ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Ναι. Για πάμε λίγο. Γκέλ. Γκέλ. Μα πες μου σίγουρα. Να σου πω.
Πού? Artist. Γιάννα Φαφαλιού. Κάτσε, μόλις ανοίξα την πέσω μου. Μόλις ανοίξει, περίμενε. Γιάννα Φαφαλιού. Έχει παρκάρει και πάνω στη γωνία. Περίμενε. Άντε, παιδάκι μου. Έχει παρκάρει παράνομα, δεν φοράει ζώνη. Μιλάει στο κινητό, αλλά σήκωσε τον τοίχο. Σε παρακαλώ. Πάμε να τη βγάλουμε έξω. Βερβεράκι, τι θέλεις. Κάτσε γιατί έχω κοντά μας τις κάμερες εδώ πέρα. Λοιπόν, σε κλείνω. Έχεις παρκάρει παράνομα. Δεν φοράς ζώνη και μιλάς και σε κινητό. Όχι, περιμένω να μου φέρουν τον καφέ μου. Και περιμένω να φέρουν και τον καφέ. Αγγελική, τον καφέ. Αγγελικούλα. Τον καφέ της Γιάννας. Θα με κάνει ρόμπα σε όλη τη Χίο. Λοιπόν, κάνουμε γύρισμα για τις προώρες εκλογές 15 Μαΐου. Τι έχεις να πεις εσύ που είσαι άνθρωπος πολιτικοποιημένος? Εγώ από σένα το μαθαίνω και δεν είμαι και καθόλου πολιτικοποιημένη. Ωραία, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Προώρες εκλογές. Καλό δεν είναι αυτό? Ρωτάω. Καλό το ακούω. Μπας και αλλάξει λίγο είσαι, η κατάσταση. Είσαι έτοιμη ή θα έχεις κανένα live τίποτα και δεν θα... Πότε είναι? 15 Μαΐου. Έχω ένα γάμο, αλλά εντάξει, θα έρθω να ψηφίσω. Δικό σου? Όχι, καλή, δεν ξαναπαντρεύομαι. Ναι, εσύ θα βάλεις, άμα βάλεις να σε ψηφίσουμε. Όχι, βρεβουλευτικές είναι. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και τέτοια. Η γνωστή. Παναγιά μου. Τι θα ψηφίσουμε, Γιούκα μου? Ουγού, Παναγιά μου. Δεν είπες κανένα τέτοιο όμως. Δεν είπες κανένα τέτοιο του Λιάγκα. Τα έλεγα στα παρασκήνια, τα έλεγα και λιώνανε όλοι στα γέλια. Τους έλεγα χιώτικα. Ο Λιάγκας πώς σου φάνηκε? Δεν μου φάνηκε. Δεν σου φάνηκε. Όχι. Δηλαδή, ποιος σου έκανε πιο πολύ εντύπωση από την Επιτροπή? Ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Τι λες, σοβαρά? Αυτός είναι δικός. Σαν και σένα είναι. Δικός μας. Και μου φαίνεται, ρε παιδί μου. Ο Χρήστος είναι ένα παιδί χαρά γεμάτο. Μιλάμε πολύ. Ναι. Και καθόλου ψωνάρα, καθόλου. Μπράβο. Λοιπόν, δες για τις 15. Ναι, αλλά πες μου τι να ψηφίσω. Θα σου πω εγώ, είσαι με τα καλά. Να μου πεις. Θα καθοδήγησέ με λίγο. Πάντως, ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν ξαναψηφίζουμε, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τέσσερις φορές καλά είναι πια. Δηλαδή, όποιος ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ πια είναι για. Και εσύ να φανταστώ, δεν είσαι από αυτούς που τον ψηφίσανε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όποιο ρωτήσεις, λέει, εγώ δεν τον ψήφισα. Όχι, εγώ τον ψήφισα την πρώτη φορά. Το λέω αλήθεια, ξέρεις γιατί. Για να δώσω, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον Τσίπρα, που είναι ένα. Είναι. Ένα νέο παλικάρι. Ένα νέο παλικάρι. Και μου έκανε και κλικ και λέω αυτός κάτι θα κάνει, ρε γαμώ, το λέω, κάτι θα αλλάξει. Αλλά πού να ξέραμε την απάτη που κρύβει από πίσω, έτσι. Τραγούδησε τον τοίχο, δεν τον ανέβασε. Ποιος? Ο Τσίπρας. Τα τραγούδια του δεν ήταν ανεβαστικά. Δεν ήταν ανεβαστικά, όχι. Δυστυχώς. Λοιπόν, πες τα παιδιά την για τον γάμο. Την έπαθα σαν και εμένα την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Υγεία. Πάνω πολλά. Το εκλογικό ευλιάρο σου ξεσκόνησε. Να, δεν χρειάζεται εκλογικό βιβλιάριο, μόνο ταυτότητα. Α, ναι, ταυτότητα, ναι. Και πρόσεχε τώρα που θα βγαίνεις, ναι. Μην χαλάσεις κανέναν άνθρωπο. Για τις πρόωρες εκλογές, τι έχετε να πείτε? Έχεις τις 15 του μήνα πρόωρες εκλογές, του Μάη. Εδώ. Για τις πρόωρες εκλογές, τι έχεις να πεις? 15 Μαΐου έχουμε πρόωρες εκλογές. Όχι εμένα, να από εκεί τα παιδιά. Παναγιώτη, αφού ξέρεις πολύ καλά ότι αυτός που τα λέει όλα εδώ μέσα είναι ο Βαγγέλης. Μόνο τον Βαγγέλη μπορείς να πεις. Ο Βαγγέλης λέει, τι έχεις να πεις για τις πρόωρες εκλογές 15 Μαΐου? Ό,τι θέλεις το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι εδώ για τις συνεντεύξεις που τον έχουμε πάρει. Δεν μιλάει. Εδώ. Να σας ρωτήσουμε για τις εκλογές τις πρόωρες 15 Μαΐου. Συγγνώμη, ξένη μου. Α, οκ, sorry. Καλά και εγώ ήταν πολύ, δεν τα λέω πολύ καλά. Να εδώ κυρία. Ας ρωτήσουμε κάτι για τις εκλογές που θα γίνουν 15 Μαΐου, δεν τις προώρες. Ποιες εκλογές καλέ? Προώρες. Δεν ξέρω τίποτα, δεν άκουσα. Να σας τα λέω εγώ. Σου ήρθε τώρα σοκ, ε. Είσαι έτοιμη? Σοκ, μεγάλο. Προώρες. Μην σε κυνηγάω τώρα με στα λεωφορεία. Αρτή αφιχθείς από... Ιράκ. Ιράκ είναι αυτές τις φωτογραφίες. Ναι. Ρωτάμε τον κόσμο για τις προώρες εκλογές 15 Μαΐου. Ναι. Στο Ιράκ δεν έχει... 15 Μαΐου έχουμε προώρες εκλογές. Πότε ανακοινώθηκε αυτό? Σήμερα, εμείς το ανακοινώσαμε. Είναι το πρωταπριλιάτικο. Απλά κάνουμε σήμερα το γύρισμα. Αλλά όμως δεν σε έδανα. Καλό βόλι σε όλους. Όχι, θέλω να πω... Δεν θα σου φαίνονταν παράξενο? Όχι, απαραίτητο θα μου φαίνονταν. Τελείωσες από εκεί, ήρθες για διακοπές, τι κάνεις? Διακοπές, φεύγω αύριο.
Δυστυχώς δεν θα είμαι εδώ να ψηφίσω. Όχι, Πάσχα δεν θα κάνεις. Όχι, δεν θα κάνω. Θα κάνεις κάτω. Θα κάνω κάτω, ναι. Ξέρεις, έχουν εκκλησίες, έχουν εκκλησίες. Α, έχουν εκκλησίες. Βεβαίως. Στο Ιράκο που γίνεται μια τρελή ανοικοδόμηση. Στο Ιράκ είναι αυτές τις φωτογραφίες. Ναι, στο Ιράκ είναι. Ναι. Και τι γίνεται ανοικοδόμηση, τι γίνεται. Βασικά πράγματα, οδοποιίες, όχι. Δρόμους και τέτοια. Είναι ένα σχέδιο μας, έχεις κανένα δρόμο που είναι. Ευχαρίστω. Ορίστε, κύριε Βουρνού, ορίστε. Ο άνθρωπος φτιάχνει στην άλλη άκρη του πλανήτη. Κωνστάρα, σε καλά, φίλε μου. Γεια, γεια. Να, η κοπέλα. Για τις πρόωρες εκλογές, τι έχετε να πείτε 15 του Μάη. Δεν ξέρω. Το κράνος, γιατί δεν το βάζεις. Είμαι κατά του κράνους. Ωραίο! Να το πεις και στον αστυνόμο να σταματήσει. Είμαι κατά του κράνους. Έλα, Χριστέ μου. Καινούριο αυτό. Κάτσε να μην... να μην πάμε μακριά. Πάμε πίσω πάλι. Να είμαστε εκεί γύρω στο Ομήριο. Ή πάμε μία... Ναι, αλλά πάμε από εδώ όμως. Διάβαση έχει... Ευρώπη, μπράβο! Ευρώπη! Ευρωπαίοι! Θα μου δώσει ένα πατατάκι. Θα μου δώσει. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι στην κάμερα και στον ήχο έχουμε την Βαγγελίτσα. Ετοιμάζουμε και κάποια καινούρια βιντεάκια, θα τα δείτε, που μου έχει... Α, εδώ ο φίλος μας. Είμαι ναυτικός. Τώρα που φεύγω, πού θα αφήσω το αυτοκίνητό μου? Έχω σκάφος, αλλά το χειμώνα που το κλείνω, πώς θα το φυλάξω? Ήρθα για διακοπές. Την οικοσκευή μου, πού θα την αφήσω όλο το χειμώνα? Κουνέλης Γιώργος. Ένας σύγχρονος χώρος για τη φύλαξη σκαφών, αυτοκινήτων, οικοσκευής και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται φύλαξη και σωστή αποθήκευση. Κουνέλης Γιώργος. Φυλάξτε και αποθηκεύστε οτιδήποτε χρειάζεστε με τις κατάλληλες συνθήκες σε έναν προστατευόμενο χώρο με όλα τα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Έλεγχος στις μπαταρίες του αυτοκινήτου, του σκάφους ή του δικύκλου σας. Κουνέλης Γιώργος, στους Βαβύλους. Παράδοση και παραλαβή από το αεροδρόμιο ή από το λιμάνι. Καλά Χριστούγεννα, πιο νωρίς φέτος, στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια διαφημιζόμενα και μη στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές εκπλήξεις. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery.
εκπληκτικά σφολιατοειδή, όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς. Στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Αλατίνι Γκούντι, μπισκότα, τώρα 40% φθηνότερα. Jacobs Flavors, αρωματικός καφές φίλτρου, τώρα 20% φθηνότερα. Dixan, σκόνη και υγρό τζέλ 80 μεζούρες, τώρα 30% φθηνότερα. Φρουκτής, σαμπουάν και περιποίηση μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε μας στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28 στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974-817-550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα, Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Γεια σου ρε φίλε, μπράβο, ορίστε. Πεντακάθαρο το έχει κάνει εδώ πέρα το δρόμο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και μπράβο. 15 του Μάη έχουμε προώρες εκλογές. Τι έχεις να πεις? Και τι να ψηφίσω, αυτούς που με αγαπάνε, που με προσέχουνε. Ποιοι είναι, ποιος σε προσέχει? Ο κ. Τσίπρας. Δεν ξέρω. Απλά σε ενημερώνω. 15 Μαΐου θα γίνουν πιο νωρίς οι εκλογές. Από εκεί που ήταν να γίνουν σε 7 χρόνια από ό,τι ήταν. Πώς σου φαίνεται? Μπορεί να μου κάνουν μια χάρη. Μπορεί να με βάλει στη Βουλή κοινά μεριά, να πάω μέσα στη Βουλή κοινά μεριά και να μην. Τι να, με τη σκούπα? Ε? Με τη σκούπα? Όχι. Με τι, με καμία μπόμπα? Με ένα πυροβόλο. Ένισε βρε τέτοιο άνθρωπο. Είδε. Ένισε. Το πολύ που είναι να πει μέσα, του τραβήξει δύο χαστούκια και να φύγει. Άμα προλάβει και δεν σε μπουζουριάσουν οι αστυνομικοί. Αφού είναι συνεννοημένοι, είδε που το καταλάβει, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μπράβο ρε φίλε. Ωραία. Εσύ τα λε καλά, βρε. Ρε, εσύ είσαι ωραίος. Κάτσα εδώ, τι είναι αυτή η πινακίδα? Α, είδες εδώ, να μην κοιμόσαστε. Η δημόσια κήπη δεν είναι για διαμονή και για ύπνο. Σε 50 αραβικές γλώσσες. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, το θέμα μας σήμερα είναι η εξαγγελία. Σιδερία, άντε και θα φάρει το σημείωμα. Η εξαγγελία, γεια σας. Καλά, καλά. Η εξαγγελία εκλογών. Πρόωρων. Εξαγγελία πρόωρων εκλογών. Επαναλαμβάνω, είναι το πρωταπριλιάτικο γύρισμα της εκπομπής, αλλά λόγω συγκυριών το κάνουμε σήμερα. Ίσως γι' αυτό ο κόσμος δεν το πιστεύει. Αμέ τι. Αν το πιστεύει,
Αν το πιστεύει. Γεια σου, είμαστε τώρα. Πού ρε σε βαγγέλη πλατεία. 8 περιστέρια έχει. 3 πρόσφυγες. Πάμε στη Μικρή Βουλή. Πάμε στη Μικρή Βουλή. Α, να, βάζουν και τα παιδάκια εδώ τα τέτοια τους. Κάθε χρόνο γίνεται. Ορίστε, τα πασχαλιάτικα. Λαμπάδες. Λαμπάδες. Ελάτε να πάρετε από εδώ το δώρο σας. Είναι όλα από τα εργαστήρια των παιδιών. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πόσο τις έχετε? Έχει από 6 ευρώ και πάει μέχρι και 16 ευρώ. Σε διάφορες τιμές. Από 6 μέχρι 16. Όλες αυτές, όλες τις έχουν κάνει τα παιδάκια. Όλες ναι, ναι, όλα τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες. Σοβαρά. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίες. Παιδιά, παίρνετε από εδώ. Και εμείς βοηθάμε. Και εσείς βοηθάτε. Ναι, ναι. Εσύ έκανες καμία? Ναι, έχω κάνει. Ποια, για δείξε μου τι είναι. Δεν τη θυμάσαι. Ναι, τώρα θα μας δείξει την πιο δύσκολη. Ναι, ναι. Τώρα θα δείξει την πιο δύσκολη και θα πεις ότι την έκαμε εσύ. Λοιπόν, παιδιά είναι καταπληκτικές και βέβαια ξέρετε ότι αυτές τις λαμπάδες που αγοράζετε ουσιαστικά βοηθάτε τα παιδιά. Και βοηθάτε και τα παιδιά να φτιάξουν δημιουργίες για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Τσαπόκρες, πότε ξαναβγαίνετε και το... Τσαπόκρες δεν βγαίνουμε. Τσαπόκρες δεν βγαίνετε. Όχι. Δεύτερη μέρα μετά το χθεσινό ρεπορτάζ που κάναμε με το... που είχαμε ξεκινήσει το δρόμο για το πρωταπριλιάτικο της εκπομπής μας. Το πρωταπριλιάτικο είχε να κάνει με την... με την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών μέσα Μαΐου. Θα μου πεις τώρα που το δείχνεις έχει περάσει, αλλά σας είπα, τότε που ήταν πρωταπριλιά δεν προλάβαμε γιατί είχαμε τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες που κάναμε το γύρισμα εκεί πέρα, οπότε το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να δούμε πώς αντιδράει ο κόσμος, θα το καταλάβει κανείς ότι είναι πρωταπριλιάτικο. Βέβαια τώρα έχουμε 5 του μήνα. Θα δούμε. Εξαγγελία πρόωρων εκλογών 15 Μαΐου. Για να δούμε εδώ τους... Γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Χαίρετε. Για τις εκλογές τις πρόωρες. Για τις εκλογές έχεις να πεις. 15 Μαΐου έχουμε πρόωρες. Έλα, για να γυμνάω. Τι ανακοινώθηκε. Βγήκε εξαγγελία. Τι θα κάνεις. Συμφωνείς, διαφωνείς. Συμφωνώ να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα έρθουν άλλοι όμως. Το να δούμε με τους άλλους. Είδαμε και με αυτούς, α δούμε και με τους άλλους. Βάρτα μπαίνω, θα κάνουμε με πόσο λένε. Αυτός είναι ο σκοπός του Έλληνα. Να κάθε δύο χρόνια να έχουμε άλλους. Άλλους, άλλους. Να τρώμε. Να τρώμε λιγάκι και το τυράκι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Ωραίο. Ωραίο. Γεια σας. Έλα, θες. Αφού δεν δες. Και ένα λεωφορείο μπορούσαμε να κάνουμε. Έβγαλες άκρη. 15 Μαΐου έχει πρόωρες εκλογές. Τι έχεις να πεις? Και μη χειρότερα. Συμφωνείς να γίνουν ή να μην γίνουν? Ό,τι και να γίνει ο ελληνικός λαός πάντα πληρώνει. Και θα κάνουν και θα δείξουν. Εκλογές και εκλογές. Τι θες να κάνουμε? Τι θα κάνουμε, ναι. Τι θες να κάνουμε? Ό,τι και να κάνουμε, αυτοί μας κάνουν κουμάντο. Για όλα. Τι έγινε εδώ, ηρέμησες με τις κλοπές? Με τις κλοπές ηρέμησα. Με τα ενίκια? Με τα ενίκια τίποτα. Τα απορρίψαν εκεί. Σιγά σιγά. Τα απορρίψανε λέει. Ηρέμησες με το πρώτο, θα ηρεμήσει σιγά σιγά και με το δεύτερο. Ναι. Και 1200 ευρώ όμως το μήνα, δεν είναι και δύσκολο. Για το μαγαζί πώς είναι. Φιλέτα. Βγάλτα. Βγάλτα. Εντάξει, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά η περιφέρεια λέει τα κυρώνουμε λέει. Α, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι εντάξει. Ναι, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το απέρισε η περιφέρεια. Η περιφέρεια εδώ. Δεν ξέρω ποιο είναι τα κομμάτια του Δήμου. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Και εντωμεταξύ. Κάθε μήνα 1200. Αγάντε. Αγάντε. Τώρα στις εκλογές που θα γίνουν θα αλλάξουν αυτά. Θα πάνε και ανάμεσα. Κάτω. Χαίρετε. 15 Μαΐου προκηρυχθήκανε πρόωρες εκλογές. Τι γνώμη έχεις? Καμία. Συμφωνείς να γίνουνε?
Για μας είναι οι ας γίνουν και ας μη γίνουν. Έτσι, ε. Σύνταξη έχεις εσύ. Θα κάθεσαι. Πέντε κατωστάρια και σύνταξη. Μα τώρα κάθεσαι. Πού λέγει και Φωτόπουλος. Μα και 40 χρόνια εγώ δουλεύα. Θα κάθεσαι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Πού είσαι, ναυτικός, τι είσαι. Όχι, όχι, εδώ στοιχείο. Ίκα. Τα κιαπιά. Όχι. Οπότε θα σε κάνω καλή, καλή σύνταξη. Αμέ. 500. Ίκα, ε. Πόσα είσαι, μα. 500, ε. Μη μ' αρωτάς άλλο. Χιλιάδες. Τώρα θα γίνουν εκλογές και θα αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι. Υγεία να έχουμε. Εσύ τι έχεις να πεις για τις εκλογές. Τίποτα, φίλε, να πάω να κόψω το λαιμό της όλη. Να τα. Εκλογές σου, για 15 Μαΐου έχουμε εκλογές. Ας έχουμε. Θα πάω ψηφίσεις. Δεν πάω, όχι. Γιατί, βαριέσαι. Δεν θέλω να πάω. Βαρέθηκες, πια. Με προστατεύει κανένα σε μένα. Και να πάω, γιατί να πάω εγώ. Σωστό. Ε. Όποιος δεν το καταλαβαίνει να πάει να κόψει το λαιμό του. Αυτή είναι η λύση. Σωστό. Hello. Return. Τικ, 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 δεν έχει. Πάμε από εδώ. Εκλογές, εκλογές. Πορταπριλιάτικο είναι, έτσι. Το βάζω στο ενδιάμεσο για να το... για να το χωνέψετε. Ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, να το... Θα σε ρωτήσω κάτι. Για τη εξαγγελία πρόωρων 15 Μαΐου, τι έχεις να πεις. Εκλογών. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε, δεν το γνώριζα. Τον Σάββατο. Δεν το γνώριζα ότι ανακοινώθηκε. Τι είναι η άποψή σου. Σίγουρα χρειάζονται εκλογές σε κάθε περίπτωση. Ή κάτι να γίνει, να αλλάξει αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα. Α, βέβαια είναι... Σάββατο είχαμε 1η Απριλίου. Απλά επειδή είχαμε άλλα ρεπορτάζ, το κάνουμε σήμερα το 1η Απριλίου. Πάρα πολύ ωραία. Είδες όμως, πάντως κανείς από όσους ρωτήσαμε δεν είπε... Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν θα έπρεπε να το ξέρω. Και... Κανείς δεν μας είπε 1η Απριλιάτικο. Όλοι το... Δηλαδή, ποιες είναι σένα η ενημέρωσή σου. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για εκλογές. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Το μόνο που θέλουμε είναι να κλείσει η αξιολόγηση, τίποτα άλλο. Και μετά... Να δω. Χαίρετε. Έλα. Για τις εκλογές πρόωρες ήγηταν. 15 Μαΐου έχουμε εξαγγελθήκαν εκλογές. 15 Μαΐου. Μαΐου. Να αλλάξει, να δούμε μια καλή κυβέρνηση. Θες να γίνουνε. Ναι, να γίνουνε. Μα προχτές δεν είχαν ξαναγίνει. Να γίνουνε. Να γίνουνε. Μας εκόψαν τη σύνταξη. Μας την κόψαν 100%. Εγώ έπαιρνα 1,5 χιλιάρικο. Έπαιρνα αναπηρική σύνταξη. 43 χρόνια μέσα στο υπόγειο του Αυγουστάκη και μου πήγαν 600 ευρώ. Πώς θα ζήσω εγώ τώρα με 600 ευρώ το μήνα. Από 1500. Από 1500-600. Σιγά σιγά βέβαια. Διαστήματα, ναι. Μη σου έρθει από το επικουρικό, 500 μου πήγαινε, μου έμεινε 1 εκατοστάρικο. Από 500. Και πιστεύεις ότι οι εκλογές θα αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι να αλλάξουν. Μπορεί να είναι και πιο χειρότερα. Άμα οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, θα ήταν παράνομο. Πιο χειρότερα μπορεί να είναι, Μανώλη. Εσείς τι έχετε να πείτε. Τι. Για τις εκλογές. Να γίνουν. Αυτό θα κάνουμε. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε να ψηφίσουμε. Κάθε 6 μήνες θα γίνει. Κάθε εξάμηνο. Πότε κάθε εξάμηνο. Πότε γίνηκαν οι εκλογές. Το 15. Το 15. Έχουν τώρα 2 χρόνια αυτό. Μα στα 4 πρέπει. Στα 4 έχει η ημερομηνία λήξη. Να γίνουν στα 4. Το Σάββατο. 1η Απριλίου. Δεν θα ήταν 1η Απριλιάτικο. Είναι προψέματα. Αχω. Α, τι θα το κάνει. Καλό μήνα. μόνο εσύ μας κατάλαβες. Μόνο εσύ μας κατάλαβες. Βέβαια. Αύριο. 5 και 9. Στις 5 και στις 9. Δυο φορές. Αχ, αύριο θα τον έχουμε τον άνθρωπο, θα δείξει. Να δω. Γεια σας. No, you don't want. No, no, okay. Okay, thank you. Thank you, thank you. Thank you very much. Εδώ έχουμε μπει σε διεθνή νερά. Σήμερα είχαμε και το... Τι θα γίνεται.
Ναι, τι κάνεις εδώ. Κάτσε να σε κλείσω μέσα, μην κρυώσεις. Όχι, άνοιξε την πόρτα, έχω κλειστοφοβία. Κλειστοφοβία έχεις. Ναι. Αφού δεν έχει πόρτα, ρε. Τι σε έχουνε μέσα. Φιλά την αποδίκη, περιμένω το Μικέ. Α. Πάει να πατάξει τα παγόνια. Να τον έρχεται ο Μικές. Έρχεται. Άσε να βρει τον άνθρωπο, περιμένει το Μικέ. Για λάδω τίποτα εκλογο απολογιστικούς. Γεια σας ρε Μαγκές. Σέντερ, σέντερ. Σέντερ. Τι. Μάρκετ, μάρκετ. No, no. Yes. Α, μάρκετ. Κόσμο, people. Yes, people. Α, μας έστειλε στην αγορά, έχει λέει κόσμο. Μας πέρασε για ξενικό συνεργείο. Τηλεοπτικό συνεργείο. Μάρκετ. Γεια σας. Γεια. No, please. Please. Έλα. Έλα εδώ, βρε εσύ. Έλα εδώ να σε ρωτήσω κάτι. Πολύ αργά ο Αμερικάνος. Δυνατός ο Κεντέρης. Ανεβαίνει τώρα. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα πρέπει να δυνατώσει. Τώρα πρέπει να είναι πιο δυνατός. Ανεβαίνει ο Κώστας. Πάει για μετάλλιο. Ο Κεντέρης είναι πρώτος. Πολύς Ολυμπιονίκης. Χρυσός διοικητής ο Κώστας Κεντέρης! Χρυσός διοικητής ο Κώστας Κεντέρης! Είναι απίστευτο! Στα καρδάμια έγινε ζημιά. Έγινε και εκεί, πώς έγινε. Στα καρδάμια. Όλοι μπορεί, έχει σε καμίς. Συγγνώμη. Για δέτε να πλάνε την άβαρκο είναι ενεργεία. Όλοι μπορεί, έχει σε καμίς. Πώς το έπεσε αυτό ρε Βαγγέλη. Όλοι μπορεί, έχει σε καμίς. Έλα να δω. Τα βλέπω, τα βλέπω. Τα έχω, πήγα κάτι. Να πάρεις άρρωστα. Έχουμε ένα ελικόπτερο. Μόνο με ελικόπτερο μπορεί να επικοινωνήσει. Χάος. Άντε ρε παιδιά. Χάος.